Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, χταπόδι τηγανιτό. Μία συνταγή που όντως πρέπει να μάθετε. Έχουμε φάει το χταπόδι στη σχάρα, σωστά. Βραστό ξυδάτο, σωστά. Το έχουμε φάει με αυτές τις εκδοχές, αλλά δεν το έχουμε δοκιμάσει τηγανιτό. Το χταπόδι τηγανιτό πάει σε άλλη διάσταση γιατί πιάνει κρούστα απ' έξω και είναι τόσο γευστικό από μέσα που όντως είναι μια συνταγή που πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε. Θα κάνουμε δίπλα μια μαγιονέζα με κάρι για να συνοδεύσουμε, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το χταπόδι τηγανιτό θα χρειαστούμε μια κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 100 γραμμάρια νερό, μια κουταλιά της σούπας πιπέρι σε κόκκους, λίγο μπαχάρι, 2 φύλλα δάφνης, μια σκελίδα σκόρδο, μισό ματσάκι μαϊντανό, 1 κιλό χταπόδι, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μια κουταλιά της σούπας corn flour, 400 ml ηλιέλαιο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, 200 γραμμάρια μαγιονέζα, 1 κουταλάκι του γλυκού κάρι, ξύσμα από 1 λεμόνι και χυμό από μισό λεμόνι. Για το σερβίρισμα, δυόσμο και φέτες λεμονιού. Λοιπόν, και πάμε να βράσουμε το χταπόδι. Για να βράσουμε το χταπόδι, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε μία σταγιά ξύδι, εδώ. Και να σας πω ότι μπορείτε να το βράσετε όντως χωρίς καθόλου νερό. Απλά επειδή σας φοβάμαι λίγο και επειδή θα βράσετε πάρα πολύ δυνατά το χταπόδι, υπάρχει περίπτωση να αρπάξει από κάτω. Γι' αυτό το λόγο, για ασφάλεια, βάλτε λίγο νεράκι, αν και δεν είναι απαραίτητο. Ξαναλέω, και μόνο με ξύδι βράζει το χταπόδι και θα ρίξουμε όλα τα αρωματικά μας μέσα. Έχω λίγους κόκκους από πιπέρι, λίγο μπαχάρι, 2 φιλαράκια δάφνης, μία σκελίδα σκόρδο και ό,τι περισσεύματα έχετε, κουσανάκια από μαϊντανό, ρίξτε τα μέσα για να κάνουμε ένα γρήγορο ζωμό, κουρμπουγιόν όπως τα λένε οι Γάλλοι, και πάμε να ετοιμάσουμε το χταπόδι. Για το χταπόδι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, έτσι όπως είναι το χταπόδι. Εδώ πέρα είναι η κουκούλα, παίρνουμε, πάμε πάνω από την κουκούλα, μετράμε 2 δάχτυλα, εδώ, και κόβουμε. Σε αυτό το σημείο. Με το που κόψουμε εδώ πέρα, κατευθείαν θα βγει το στοματάκι, εδώ πέρα δεν είχε, ή έχει, να το, εδώ, και τα αφαιρούμε. Τώρα. Ό,τι μείνει πλην του στόματος από το χταπόδι, το υπόλοιπο όλο χταπόδι είναι βρόσιμο. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάρουμε και θα κόψουμε όλα τα πλοκάμια, εδώ, θα τα χωρίσουμε ουσιαστικά. Και να σας πω ότι μπορείτε να βάλετε είτε κατεψυγμένο χταπόδι, είτε φρέσκο χταπόδι, δεν έχει καμία διαφορά. Ίσα, το κατεψυγμένο το χταπόδι κάποιες φορές είναι και καλύτερο για αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί, φίλε Διονύση, γιατί είναι πιο μαλακό. Όταν μπει το χταπόδι στην κατάψυξη, ουσιαστικά μαλακώνει. Η κατάψυξη σπάει τις ίνες που έχει και γίνεται πάρα πολύ μαλακό. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις μερικές φορές όντως διαλέγουμε να πάρουμε χταπόδι από την κατάψυξη. Γι' αυτό στα θαλασσινά μερικές φορές το κατεψυγμένο είναι καλύτερο και από το φρέσκο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνουμε τα πλοκάμια μας μέσα στην κατσαρόλα. Έχω την κουκούλα, θα την κόψω στα 4. Εδώ. Αυτό το αφαιρώ. Και εδώ. Έτσι όπως είναι, πάνω στη φωτιά, σιγανή φωτιά, και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το ζουμάκι μου, το νερό, το κουρμπουγιόν που έχουμε ετοιμάσει, θα μετρήσουμε περίπου 40 λεπτάκια. Δεν θέλουμε να βράσουμε τελείως το χταπόδι να λιώσει, θέλουμε να κρατάει λίγο για να έχει δάγκωμα. Θα το τηγανίσουμε μετά και θέλουμε να έχει την αίσθηση ότι τρώμε πραγματικό κρέας. Οπότε μην το παραβράσετε, βράστε το να μαλακώσει, αλλά όχι να λιώσει τελείως. Το πιαζες. Γενικά το χταπόδι δεν είναι καθόλου ωραίο άμα το βράζουμε και το κάνουμε πάρα πολύ νιανιά. Πολλές φορές πάω και τρώω σε μαγαζιά και όντως το χταπόδι είναι πολύ μαλακό. Αλλά όσο πιο μαλακό γίνει το χταπόδι, τι κακό έχει, χάνει γεύση. Δεν έχει καθόλου γεύση. Χάνει το δάγκωμα, χάνει τη θάλασσα, χάνει όλα τα αρώματα που βγάζει πραγματικά το χταπόδι. Οπότε δεν παραβράζουμε το χταπόδι. Το βράζουμε μέχρι το σημείο που να έχει δάγκωμα. Σε 40 λεπτά θα είναι έτοιμο. Θα το βγάλω το χταπόδι από την κατσαρόλα, θα το αφήσω να κρυώσει καλά για να μπορέσω να το πανάρω και να το τηγανίσω. Το χταπόδι συναντάται συνήθως στον Ειρηνικό ωκεανό, ενώ επεκτείνεται στα βορειοανατολικά της Ιαπωνίας. Το όνομα χταπόδι προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες και σημαίνει 8 πόδια. Εικονογραφείται σε μινωικά και κρητικά νομίσματα, καθώς και σε μικυναϊκά βάζα. Και το χταπόδι μου είναι έτοιμο, το έχουμε βράσει, το έχουμε βγάλει από την κατσαρόλα. Έχει μείνει ατόφιο κομμάτι έτσι όπως είναι. Οπότε ήρθε η ώρα να το τηγανίσουμε. Το τηγάνισμα είναι πολύ απλό. Εν τω μεταξύ, είναι και ένας ωραίος τρόπος να αξιοποιήσεις το χταπόδι που σου έχει περισσέψει. Γιατί πολλές φορές βράζουμε χταπόδι, το έχουμε στο ψυγείο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Οπότε κοιτάξτε εδώ, ό,τι χταπόδι σας μείνει, πάρτε ένα ωραίο μπολ εδώ. Προσθέστε αλεύρι corn flour, εδώ. Θέλουμε και το corn flour για να μας δώσει έτσι μια πιο ωραία κρούστα. Αλάτι πιπέρι.
και πιπεράκι. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι μυρωδικά μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα, μπορείτε να βάλετε ό,τι πραγματικά θέλετε. Θυμάρι, μπούκο, δεντρολίβανο, ό,τι μα ό,τι μυρωδικό θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ρίγανη που πάει πάρα πολύ. Οπότε αφήνω πάνω σας, εγώ θα το κάνω πάρα πολύ απλό. Απλά corn flour και αλεύρι και αλάτι και πιπέρι. Να δυναμώσω τη φωτιά μου. Εδώ. Και να κατέβω καλά. Έτσι όπως είναι, ρίχνουμε το χταπόδι μέσα. Ανακατεύω καλά να κάνει μία κρούστα. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πιο έντονη κρούστα, μπορείτε να βάλετε και ένα ποτηράκι νερό δίπλα, να βουτήξει το χταπόδι ξανά σε νερό και ξανά στα αλεύρι. Αλλά σαν πρώτη φορά, δοκιμάστε το έτσι σκέτο. Να δούμε αν το λάδι μας είναι έτοιμο. Παίρνω λίγα μυρωδικά εδώ. Να βουτάω μέσα. Άμα δω ότι γίνεται χαμός, σημαίνει πως είναι έτοιμο το τηγανάκι μου. Και έτσι όπως είναι, βγάζω το παραπανίσιο αλεύρι, ρίχνω μέσα το χταπόδι. Καλά, είναι υπέροχος με ζέστο, καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα το χταπόδι, επειδή θα ξαναζεσταθεί στο τηγάνι, γιατί το χταπόδι στο ψυγείο είναι ωραίο, αλλά όταν είναι ζεστό, είναι ακόμα πιο ωραίο, το ξέρετε όλοι. Θα γίνει κάτι μοναδικό. Εδώ και εδώ και εδώ. Εδώ πέρα είναι η φούσκα. Και έτσι όπως είναι, θα γυρίσω να πάει παντού. Εδώ. Θέλω να πάρει ωραίο χρωματάκι. Λίγο αλεύρι φτάνει για να γίνει το χταπόδι μας μοναδικό. Δεν θα πάρει πολλή ώρα. Σε λίγη ώρα θα είναι έτοιμο. Οπότε, τι κάνουμε. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ένα ωραίο dip για να συνοδεύσουμε το χταπόδι. Έχουμε μαγιονέζα, θα ρίξω μέσα το κάρι. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Και λίγο χυμό από το λεμόνι. Εδώ. Και απλά ανακατεύουμε. Εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει μαγιονέζα με κάρι, είναι κάτι καινούριο σαν γεύση. Όντως είναι φανταστικό, είναι μοναδικό. Και τι γίνεται εδώ με το χαπόδι μου. Τσιρτσιρίζει. Μας αρέσει. Είναι ωραίο. Θέλω λίγο ακόμα χρωματάκι να πάρει. Εδώ. Αναγία. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Γενικά θα πετάει λαδάκι, μην το φοβηθείτε. Είναι λογικό. Οπότε πάμε να σερβίρουμε. Θα το πάω λίγο παραδοσιακά. Έχουν ωραία σκεύωση εδώ πέρα για να κάνουμε ωραία φωτογραφία μετά στο Instagram. Θα ρίξω μέσα τη μαγιονέζα με το κάρι. Εδώ. Όλα αυτά. Μπόλικο, μπόλικο δυόσμο. Εδώ. Παναγία μου. Το χταπόδι μου είναι έτοιμο. Το βγάζω από τη φωτιά. Καλά, μπορείτε να το κόψετε και μικρά κομματάκια, αν θέλετε. Μπορείτε να αφήσετε και έτσι ολόκληρο. Θεωρώ ότι άμα το αφήσετε ολόκληρο είναι πιο ωραίο, γιατί πάει περισσότερο σαν μερίδα. Οπότε βγάζω εδώ, αφήνω λίγο να στραγγίξει το παραπανίσιο λάδι. Και κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά μεταμορφώσαμε αυτό το υπέροχο υλικό. Έτσι όπως είναι. Ωραία. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ και εδώ, ο φρέσκος γιόσμος να πάει παντού, να μυρίσει φρεσκάδα. Εδώ. Και βέβαια, έχω μαχαίρι έχω. Κάποιοι τρώνε το χταπόδι με λεμόνι, κάποιοι με ξύδι. Βάλτε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Απλά θέλουμε λίγο ξύτητα εδώ να υπάρχει. Μα κοιτάξτε εδώ, από το τίποτα, πώς κάνεις μία φανταστική πιατάρα. Σωστά, Διονύση, για πες. Τέλειο. Για το χταπόδι τηγανιτό, σε κατσαρόλα βάζουμε το ξύδι, το νερό, τους κόκκους πιπεριού, τους κόκκους από τον μπαχάρι, τα φύλλα δάφνης, το σκόρδο και το μαϊντανό. Καθαρίζουμε το χταπόδι, χωρίζουμε τα πλοκάμια και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα. Μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά, καλύπτουμε με το καπάκι, σιγοβράζουμε για 40 με 50 λεπτά και αφήνουμε να κρυώσει. Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, το corn flour, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Τοποθετούμε ένα τηγάνι με ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά. Βάζουμε τα κομμάτια από το χταπόδι στο μπολ και ανακατεύουμε να καλυφθεί όλη η επιφάνειά τους. Μεταφέρουμε στο λάδι, τηγανίζουμε για 3 με 4 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα και αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Σε μπολ βάζουμε τη μαγιονέζα, το κάρι,
το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε το χταπόδι με τη σάλτσα, δυόσμο και φέτες λεμονιού. Και δες τώρα τι θα κάνω. Όχι. Σίγουρα. Δεν θέλω κανένα. Να βοηθήσουμε. Εντάξει, η ζελατίνη που έχει έξω το χταπόδι αυτή η κρούστα, αυτό το τηγανίζαμε μαζί με τα αλεύρι, έγινε κάτι μοναδικό. Μαζί με το κάρι, με τη μαγιονέζα εδώ πέρα που έχουμε ετοιμάσει, είναι κάτι συγκλονιστικό. Είναι μια γεύση καινούργια και πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Αλλιώς.